βάση ήταν καλή. Αλλά θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα θέματα. Το ποιες μονάδες πηγαίνουν εδώ, το ποιες μονάδες πηγαίνουν εκεί, αν παραχωρούμε τα μεταλλεύματά μας για κάποιο χρονικό διάστημα και όχι. Όλα αυτά είναι θέματα που φτιάχνουν, ξέρετε. Είμαστε πια κοσμοπολίτες. Μπορούμε να βρούμε τα καλύτερα παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να καλύψουμε τον τροχό. Τον έχουν καλύψει πριν από εμάς και για εμάς άλλοι. Ανοιχτό μυαλό χρειάζεται. Ιδεολογικά κολλήματα δεν χρειάζονται. Τους υποτιθέμενους εισαγωγικά αριστερούς ή δεξιούς, θα πούμε αυτό που λέγει η θεωρία των Ζεν, την οποία χρησιμοποίησε κατά κόρον και ο Μάο και από τον Τσιαόπιν. Έλεγε άσπρος γάτος, μαύρος γάτος, θα κοιτάξει τα ποντίκια. Τι θέλουμε εμείς, θέλουμε εργαζόμενοι να είναι ευχαριστημένοι. Κοινωνία, η οποία έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις να παίρνει αυτό που πρέπει να πάρει ως παροχή, να δημιουργήσουμε πλούτο και ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Θέλουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Αφού έχουμε την πρίκα να έχουμε εδώ πέρα, ας πούμε, και το υπέδαφος, αφού έχουμε και τους ανθρώπους που γνωρίζουν το μεγάλο κεφάλαιο σήμερα στην περιοχή, δεν είναι τα μεταλλεύματα τα οποία είναι υποδιωγμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι οι άνθρωποι. Αυτό που ξέρουν οι άνθρωποι, τους βάζεις σε ένα σύγχρονο καμβά με τα νέα δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες να σου απογειώσουν, έχει τη ΔΕΗ, να σου απογειώσουν την ενέργεια σε όλα τα Βαλκάνια. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Εάν τους αφήσουμε μια δεκαετία, οι μισοί θα συναξιοδοτηθούν και οι άλλοι θα ξεχάσουν και αυτά που ξέρουν. Έλατε λοιπόν να πάρουμε αυτή την πρίκα, να την κάνουμε προσθέτει με μια αξία οικονομίας. Μα αν δεν δημιουργήσουμε νέο πλούτο στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς, αν δεν κάνουμε τα αυτονόητα που πρέπει να κάνουμε, τότε και αυτά που έχουμε θα τα χάσουμε.